την εξαιρετική παράσταση η οποία απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και περνάει ιδιαίτερα και πολύ σημαντικά μηνύματα γιατί γιαγιά δεν έχουμε πολλά λεφτά, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε για ακόμη μια φορά αυτήν την Κυριακή 2 Ιουνίου το απόγευμα στη Λέσχη Κομωτινέων. Σήμερα κοντά μας έχουμε την δημιουργό της παράστασης αυτής, την ηθοποιό τη Χρύσα Ιωαννίδου, η οποία θα μας ενημερώσει περαιτέρω για την παράσταση αυτή, θα μας μιλήσει για την ιδιαιτερότητά της και για τα πολλαπλά μηνύματα τα οποία περνάει. Κύριε Ιωαννίδου, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία παράσταση η οποία παίζεται για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στην Λέσχη Κομωτινέων και είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Πείτε μας δύο λόγια για το πώς ξεκινήσατε, γράψετε αυτή την παράσταση και φυσικά πώς την αντιλαμβάνεται ο κόσμος και τι μηνύματα παίρνει μέσα από αυτήν. Η αφορμή για να γράψω την παράσταση ήταν η συνεχής απαίτηση του γιού μου για καινούργια παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι όλες οι μαμάδες θα ταυτιστούν μαζί μου ακούγοντας αυτό. Έτσι μου ήρθε μια ιδέα διαβάζοντας και μια ιστορία του ψυχοθεραπευτή Χόρχε Μπουκάη, ο κύκλος του 99, να δημιουργήσω μια παράσταση η οποία να δραματοποιεί αυτή την ιστορία, η οποία βέβαια εξελίχθηκε και επεξεργάστηκε, την έχω επεξεργαστεί περισσότερο, και, έτσι ώστε να περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους ότι η απληστία είναι κάτι το οποίο δεν μας οδηγεί ποτέ στην ευτυχία. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Μια παράσταση λοιπόν που απευθύνεται σε γονείς, απευθύνεται σε παιδιά. Από τι ηλικία και μετά μπορούν τα παιδιά να παρακολουθήσουν την παράσταση? Από 5 ετών και πάνω. Πάρα πολύ, ώστε να αντιλαμβάνονται λίγο και την πραγματικότητα και φυσικά σε εκπαιδευτικούς. Ποια είναι τα μηνύματα και τα σχόλια τα οποία παίρνετε μετά το τέλος της παράστασης από τους γονείς που την έχουν παρακολουθήσει? Η αποδοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί άρεσε πάρα πολύ η παράστασή μας. Όλοι λένε ότι έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τα παιδιά τους, ποτέ δεν καταλαβαίνουν πότε να σταματήσουν να ζητούν, αλλά και με τους εαυτούς τους που. Η παγίδα στην οποία αναφέρεται ο Χόρχε Μπουκάη είναι το ότι αυτά που έχουμε ποτέ δεν είναι αρκετά. Όσο και να είναι, πάντα κάτι θα μας λείπει. Σίγουρα. Οπότε είναι μια καλή αφορμή για να σκεφτούμε κι εμείς τη συμπεριφορά μας και να δώσουμε και το παράδειγμα στα παιδιά μας. Και ειδικά σε αυτή την εποχή που, όπως και να το κάνουμε, τα χρήματα είναι λιγοστά. Είναι λιγοστά και οι καιροί είναι δύσκολοι. Να μιλήσουμε λίγο και για τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Λοιπόν, η παράσταση παίζεται από 3 άτομα. Εμένα, την Χρύσα την Τσένη και τον Ντέμι τον Καριλιάδη. Και η μουσική είναι δική μου, όμως ενορχίστρωση του Φώτη Ζανελάρη. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 7 η ώρα, μιας και που είναι μέρα εκλογών, ακριβώς μόλις κλείσουν οι κάλπες, να το πούμε έτσι, στη Λέσχη Κομωτινέων. Φαντάζομαι ότι είναι μια παράσταση η οποία θα συνεχιστεί και με την νέα σεζόν, έτσι δεν είναι? Ναι. Αισιοδοξούμε ότι από Σεπτέμβριο θα παιχτεί περισσότερες φορές. Και να σημειώσω εδώ ότι είναι η δεύτερη παράσταση που εντάσσεται στη σειρά για τη γιαγιά. Η πρώτη είχε τίτλο «Γιατί γιαγιά έχω μεγάλα αυτιά» και αφορούσε στην διαφορετικότητα και στο bullying που δέχονται τα παιδιά, η οποία παίχτηκε πριν από 2 χρόνια μόνο σε παιδικούς σταθμούς. Και φέτος λέμε θα την ξανανεβάσουμε ώστε να τη δουν περισσότερα παιδιά. Πολύ ωραία. Μια εξαιρετική παράσταση λοιπόν που καλό είναι να μην τη χάσουν οι γονείς και τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί φυσικά. Έχετε στις καρδιά κάτι καινούριο, σκέφτεσαι για κάποια καινούργια παράσταση παρόμοιου περιεχομένου? Αυτό θα αποτελέσει μια μεγάλη δημιουργική σειρά με τον τίτλο «Για τη γιαγιά». Έχω σκεφτεί διάφορα θέματα τα οποία αφορούν στα παιδιά αλλά και στις σχέσεις τους με τους μεγάλους και με το περιβάλλον τους. Προς το παρόν, να αναφέρω τα δημιουργικά εργαστήρια που κάνουμε στο Κοσμόπολης κάθε Κυριακή. Για τους μικρούς μας φίλους. Για τους μικρούς μας φίλους, 12 με 2 το μεσημέρι, όπου με διαφορετικό θέμα κάθε Κυριακή κάνουμε θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια μουσικοκινητικής αγωγής, δραματοποίησης ιστοριών, σωματικής έκφρασης. Από τι ώρα και μετά μπορούν δηλαδή οι μικροί μας φίλοι να έρθουν να επισκεφτούν τις δράσεις αυτές? 12 με 2 στο Κοσμόπολης, είμαστε συνεχώς. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ιωαννίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας και θα τα πούμε στο μέλλον για τα επόμενα δημιουργικά σας σχέδια να ενημερώσουμε τον κόσμο φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ.